Γεια σας παιδιά, Κώστας εδώ. Σήμερα θα σας γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Θα θυμηθούμε λίγο τα παιδικά μας χρόνια. Θα γυρίσουμε στη δεκαετία του 80, τότε που ξέρετε όλα ήταν πολύ πιο ρομαντικά. Και θα θυμηθούμε λίγο τα τραπέζια, τα οικογενειακά της Κυριακής, που στην πραγματικότητα ήταν μια ιεροτελεστία. Ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά, ο αδελφός, η αδελφή, η ξαδέρφη. Μαζευόμασταν γύρω από ένα οικογενειακό τραπέζι. Τρώγαμε πολύ όμορφα φαγητά της γιαγιάς και ταυτόχρονα ανοίγαμε την τηλεόραση στην ΕΡΤ1 στις 2 η ώρα το μεσημέρι για να δούμε είτε ταινίες επιστημονικής φαντασίας είτε ταινίες μυθολογικές. Ξέρετε, αυτές τις παλιές, τις κλασικές που γυριζόντουσαν στη Συνετιστά με τον Ηρακλή, με τον Οδυσσέα, με τον Θησέα, με τον Μασίστα, με τον γιο του Μασίστα. Πάμε να δούμε κάποια στιγμιότυπα και τα λέμε σε λίγο. Πάμε! In all the sagas of valor and violence, of breakneck action and hair-raising adventure that have endured from the age of legend, three names stand out above all others. Hercules, who could strangle a wild bull or a raging lion with his bare hands. Samson, whose superhuman power enabled him to fight 100 men single-handed. Ulysses, the reckless planner of dangerous deeds, tracking down the fabulous man-killing sea monster from the depths. Hercules! Ηρακλής με το Steve Reeves του 1958. Μία από τις πιο επιδραστικές ταινίες του είδους. Και κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία μας. Ο Ηρακλής, κοντά σε ένα γκρεμό, συναντάει την Ιόλη. Η Ιόλη είναι πάνω σε ένα άρμα, το οποίο σέρνουν δύο άλογα τα οποία είναι αφημιασμένα. Ο Ηρακλής επεμβαίνει, σώζει την Ιόλη και εκείνη που χτυπάει στα χέρια του. Άρε Ηρακλάρα, πάλι το καλύτερο κορίτσι μας πήρες. Σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε ότι τα εφέ για την εποχή είναι εκπληκτικά. Το πώς έχει κατασκευαστεί το παλάτι, η μαύρη γλά στον ουρανό, οι άμαξες, οι άνθρωποι που περιμένουν μπροστά από το παλάτι και μέσα στο παλάτι, οι ενδυμασίες της εποχής είναι εκπληκτικές για το μπάτζετ που είχαν. Έχουν φτιάξει μία από τις καλύτερες ταινίες εκείνης της εποχής, για να μην πω η καλύτερη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αφού η Ιόλη ξυπνάει, του λέει όλη την ιστορία της, πώς βρέθηκε εκεί και γιατί, του εξηγεί τι έχει γίνει στο παλάτι, του λέει λίγα πράγματα για το χρυσό μαλλοδέρας και εκείνος αποφασίζει να τη βοηθήσει, να πάει μαζί της στο παλάτι, να γνωρίσει τους δικούς της και να τη βοηθήσει με το πρόβλημά της. Όταν πια φτάνει στο παλάτι, θα συναντήσει τον Ιάσονα και φυσικά θα γνωρίσει και όλους αυτούς που υπονομεύουν τον θρόνο. Στη συνέχεια ο Ηρακλής θα ξεκινήσει να ψάχνει για συντρόφους για να οργανώσει την αρμονευτική εκστρατεία, ενώ ταυτόχρονα θα τα βάλει με λιοντάρια, θα τα βάλει με βουβάλια με κέρατα, θα δούμε ωραίες μάχες, εντυπωσιακές μάχες. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι κανένα από τα δύο ζώα δεν ταλαιπωρήθηκαν, αφού από τις νέες σκηνές θα παρατηρήσετε κι εσείς ότι είναι με prompt. Και τα ζώα, όλα τα γυρίσματα με τα ζώα έχουν γίνει μέσα σε τους χώρους, σε ζωολογικό κήπο της Ρώμης.
συνέχεια, όπως όλοι γνωρίζουμε, ξεκινάει η αργοναυτική εκστρατεία. Εντάξει, είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία εδώ, δεν είναι όπως τη γνωρίζουμε, γιατί εντάξει, έπρεπε να βάλουν και το κάτι της παραπάνω για να γίνει αρκετά εντυπωσιακή ταινία. Θα δούμε την ομάδα της αργοναυτικής εκστρατείας να κατεβαίνει σε ένα νησί, να συναντάει κάποιες Αμαζόνες. Δεν θα σας πω τι γίνεται παρακάτω, είναι πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό με τις Αμαζόνες. Και φτάνουμε στο καλύτερο μέρος της ταινίας, που ο Ιάσονας τα βάζει με το τέρας. Το τέρας που φυλάει το χρυσό μαλλοδέρας. Βέβαια, το τέρας εδώ πέρα δεν είναι ένα απλό τέρας. Είναι κάτι ανάμεσα σε Godzilla και σε δεινόσαυρο. Μάλιστα, η όλη ιστορία ξεκινάει όταν ο Ιάσονας ανεβαίνει πάνω σε ένα βράχο για να πάρει το χρυσό μαλλοδέρας, το οποίο κρέμεται από ένα δέντρο όπως όλοι γνωρίζουμε. Ο βράχος αυτός αρχίζει να μετακινείται. Στην αρχή νομίζουμε ότι πρόκειται για μια τεράστια χελώνα. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένας τεράστιος Godzilla's. Τα πλάνα είναι εντυπωσιακά, τα εφέ είναι εντυπωσιακά και τα ηχητικά εφέ είναι εντυπωσιακά. Η μάχη με το τέρας είναι εξίσου πάρα πολύ καλή. Το τέρας όμως πεθαίνει λίγο εύκολα. Θα το δείτε, θα καταλάβετε τι σας λέω. Και για τέλος σας αφήνουμε το καλύτερο. Όχι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί, το έχουμε ξαναδεί, αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα δούμε τον Ηρακλή να δένεται με αλυσίδες από δύο κολόνες, όπως ο Σαμσόν, και να προσπαθεί να γκρεμίσει με τα χέρια του ολόκληρο τον ναό. Είναι εντυπωσιακά τα σκηνικά για την εποχή. Τα εφέ έχουν πάρα πολύ μεράκι. Δεν φαίνονται ψεύτικα ακόμα και για σήμερα. Στη σημερινή εποχή που ζούμε, που έχουμε δει τα εφέ της αρκούδας σε άπειρες ταινίες, η συγκεκριμένη σκηνή, παιδιά, είναι ανατριχίλα. Και βέβαια η όλη ιστορία τελειώνει με τον αποχαιρετισμό του Ιάσονα με τον Ηρακλή, ο οποίος ο Ηρακλής φεύγει ρομαντικά μέσα σε ένα καράβι, αγκαλιά με την Ιόλη και χάνεται στο ίδιο βασίλευμα. Η ταινία είναι εντυπωσιακή. Πέρα από το γεγονός ότι έχει γυριστεί το 1958, είναι μία από τις καλύτερες ταινίες του είδους. Αξίζει να τη δείτε, σας την προσφέρουμε σε μία μοναδική τιμή. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Είναι η πρώτη έκδοση της ταινίας. Αρπάξτε την τώρα. Δεν θα ξαναβρείτε τη συγκεκριμένη έκδοση. Αξίζει τα λεφτά της και με το παραπάνω. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο και ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το review. Καλή συνέχεια. Γεια σας.